Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορώ παρά να πω σήμερα ότι είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένη από τη συζήτηση που διεξήχθη μέχρι στιγμής. Γιατί πραγματικά, παρά τις διαφωνίες μας, εθίγησαν πολύ σημαντικά σημεία του νομοσχεδίου, πράγμα που όλες αυτές τις μέρες επιχειρείται να αποσιωπηθούν, να μην συζητηθούν καθόλου, με αφορμή το άρθρο 8. Δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να απαντήσω στον κύριο Συντυχάκη εάν αυτό που συμβαίνει μέσα στα Ιδρύματα και όλο αυτό που συμβαίνει, η τραγωδία για τις ανάδοχες ή θετές οικογένειες να περιμένουν και να μην μπορούν να πάρουν ένα παιδί, ή εάν τα παιδιά μέσα στα Ιδρύματα, αν ήμασταν σε καθεστώς μη καπιταλιστικό, δεν θα υπήρχαν, πρώτον, δεν θα υπήρχαν παιδιά σε Ιδρύματα, ή αν υπήρχαν, θα ήταν ευτυχισμένα στα Ιδρύματα. Αυτό νομίζω το έχει λύσει και η ιστορία, αλλά και η επιστήμη. Επομένως, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά τα θεμελιώδη ερωτήματα που έβαλε. Όμως, εκείνο που ξέρει όλη η ελληνική κοινωνία είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχουν παιδιά μέσα στα Ιδρύματα και την ίδια ώρα νεαρά ζευγάρια, γονείς, υποψήφοι, θετοί, ανάδοχοι, να κλαίνε και να μην μπορούν να πάρουν επί 6 χρόνια ένα παιδί, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας αν έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας, και συγχρόνως να ανθεί το εμπόριο βρεφών, γιατί πράγματι, και έχουμε και στάξεις μας, βουλευτές μας, οι οποίοι θα σας πούν για συγγενείς τους, νομίζω, οι οποίοι υιοθέτησαν και πώς υιοθέτησαν ένα παιδί, αυτό συζητάει σήμερα κάθε ελληνική οικογένεια. Και το ερώτημα είναι, αυτό το νομοσχέδιο, αυτό το αντιμετωπίζει ή όχι, πρώτον. Και δεύτερον, το αντιμετωπίζει θεσμικά και επιστημονικά καταχειρωμένα? Αυτά είναι τα δύο βασικά ερωτήματα αυτού του νομοσχεδίου. Το πρώτο, πώς το αντιμετωπίζει και γιατί? Γνωρίζει πολύ καλά, σας το είπε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι σήμερα στα κέντρα κοινωνικής προστασίας και στις περιφέρειες, αρμόδιες να ορίζουν τους κοινωνικούς λειτουργούς για την έρευνα, υπηρετούν 80 κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με άλλα καθήκοντα. Οφείλαμε όλοι, κυρία Μάρκου, να έχουμε διευρύνει με επιστημονικά κατοχυρωμένα, αναντήρητα στοιχεία και διαδικασίες το σώμα αυτό. Δεν το κάναμε. Τι λέει αυτό το νομοσχέδιο? Λέει ότι διευρύνει αυτή τη δεξαμενή με αδιάβλητες διαδικασίες επιστημονικές. Ποιες? Πρώτον, με τους υπόλοιπους δημόσιους κοινωνικούς λειτουργούς που υπηρετούν στους Δήμους, οι οποίοι, όπως ξέρετε, κάνουν αυτή τη δουλειά. Ένα, λοιπόν, διευρύνει την υφιστάμενη δεξαμενή και με αυτούς. Και δεύτερον, τι διευρύνει με το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος? Ακούστε, εσείς ψηφίσατε πέρυσι τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και τον κάνατε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Του δώσατε όλα εκείνα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για να μπορεί να είναι όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος κτλ. Το πιο έγκυρο σώμα, το οποίο θα μπορεί να δημιουργεί πιστοποιημένους κοινωνικούς λειτουργούς με διαδικασίες αυστηρές. Ελπίζω η πρόεδρος αύριο του ΣΚΛΕ να έχει τη δυνατότητα να σας εξηγήσει όλο αυτό που ετοιμάζει. Άρα, ένα μεγάλο σώμα κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι δεξαμενοί τεραστίων διαστάσεων, στην οποία όταν τα προηγούμενα σώματα δεν έχουν διαθέσιμο κοινωνικό λειτουργό, αντί να περιμένουμε 2, 3, 4 χρόνια για να τον αποκτήσουμε,
εντός 15 ημερών θα είναι υποχρεωμένα να πούν ότι δεν τον έχουμε και αμέσως προσφεύγουν στις δύο δεξαμενές που σας είπα, Δήμους και ΣΚΛΕ. Ο ΣΚΛΕ έχει 13 περιφερειακά οργανωμένα τμήματα, έχει πειθαρχικά συμβούλια, έχει τη δυνατότητα αφαίρεσης σε περίπτωση που η δουλειά δεν γίνεται επιστημονικά ορθώς, της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος όπως όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αντιστοίχων φορέων. Δεν φαντάζομαι κανένα άλλο σώμα πιο έγκυρο για να επιταχύνει νομικά κατοχυρωμένο και θεσμικά και επιστημονικά έγκυρο τις διαδικασίες. Θα έπρεπε σήμερα η Βουλή ή εσείς όλοι οι συνάδελφοί μου να είσαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι με αυτό το την πρωτοβουλία που πήρατε πέρυσι τέτοιο καιρό όλοι σας. Ένα λοιπόν αυτό. Άρα επιταχύνουμε. Γι' αυτό βάζουμε αυστηρές ημερομηνίες. Και ναι, βάζουμε αυστηρές ημερομηνίες τις ίδιες. Και την υιοθεσία και την αναδοχή, κυρία Μάρκου. 3 μήνες για την αναδοχή, 3 μήνες για την υιοθεσία. Ακριβώς λοιπόν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν την έκθεση. Δεν την καταθέσουν. Δεν την καταθέτουν. Θα υπάρχουν κυρώσεις. Πάμε παρακάτω τώρα να δούμε. Άρα εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή μια τραγωδία που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία με αυτό το νομοσχέδιο βλέπει πια ένα φως. Βλέπει το τέλος της, τη λύση της. Και θέλω να είμαι πολύ σαφής. Το δεύτερο. Το δεύτερο είναι, και το είπε ο κύριος Λυκούδης, στον κυκαιώνα και στη γραφειοκρατία των πραγμάτων υπάρχει σαφήνεια του και με σαφήνεια ο δρόμος που ακολουθείτε. Τι είναι ο ρόλος των ψηφιακών αρχείων, μητρών, ανηλίκων, εγκεκριμένων θετών και αναδόχων γονέων, μητρό και εγκεκριμένων αναδοχών, τι είναι? Είναι μια σαφής, ξεκάθαρη δίωδος που είναι γνωστή σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή πια ξέρει ο καθής ότι πρώτον ένα παιδί είτε δίδεται για αναδοχή είτε για υιοθεσία είτε μπαίνει σε ίδρυμα πρέπει να έχει αμέσως την ίδια μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τον ηλεκτρονικό φάκελο των δεδομένων του. Όλων. Εσείς ξέρετε πολύ καλά την τραγωδία να ψάχνεις τις ρίζες σου και να μην τις βρίσκεις. Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, με πολύ υπερηφάνεια πιστεύω το κοινοβούλιο θα μπορέσει να κάνει ένα τεράστιο δώρο στην κοινωνία και σε όλα αυτά τα παιδιά ότι πια ο φάκελός τους θα υπάρχει στο Μητρό Ανηλίκων. Κανένα παιδί δεν θα μπορεί να δίδεται ούτε για αναδοχή, ούτε για υιοθεσία χωρίς αυτό το φάκελο. Δεύτερον, όλοι οι ανάδοχοι υποψήφοι θετοί ή ανάδοχοι γονείς πρέπει να τηρούν μια σαφή διαδικασία. Χρονικά ξεκαθαρισμένη και προσδιορισμένη. Πού υπήρχαν όλα αυτά και το έχω χάσει, κυρία Μάρκου? Αν υπήρχαν να μας τα πείτε. Διότι βεβαίως δεν φιλοδοξεί αυτό το νομοσχέδιο να είναι σταθμός στα πάντα. Φιλοδοξεί να λύσει 2 πράγματα και τα είπα. Το ένα τους χρόνους, το άλλο την επιστημονική κατοχύρωση των διαδικασιών. Και βεβαίως πολλά πράγματα έχουν λυθεί πιο μπροστά και πολλά πράγματα μπορούν να ενσωματωθούν για να γίνουν καλύτερα τώρα, σαν και αυτά που ανέφερε η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Είμαι, φαντάζομαι, όλο το κοινοβούλιο ανοιχτό να προσθέσει πράγματα όπως οι οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών και τα λοιπά για τα δικαιώματα του παιδιού, που οφείλει να υπάρχουν και να παραπέμπει όλη η λογική αυτού του νομοσχεδίου, σαφώς. Για πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα από τον κυκαιώνα ενός ζευγαριού που κοντεύει όταν μπαίνει στη διαδικασία της αναδοχής ή της υιοθεσίας και όπου τρομάζει τι τον περιμένει, πόσο είναι ξεκάθαρο αυτό το νομοσχέδιο ή δεν είναι. Θα κάνει μία ηλεκτρονική αίτηση ο υποψήφιος γονιός. Είτε στα κέντρα κοινωνικής προστασίας, δημόσιο φορέα, είτε στις περιφέρειες, στις κοινωνικές υπηρεσίες, δημόσιο φορέα.
Άρα μόνο σε δημόσιους φορείς θα κάνει την αίτηση. Η αίτηση είναι ηλεκτρονική, όλα τα στοιχεία των υποψηφίων έρχονται προσυμπληρωμένα και αυτός μόλις την κάνει με τη διαδικασία που σας είπα πριν, εντός 15 ημερών, άντε και κάτι παραπάνω, θα του έχει οριστεί ο υποψήφιος κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος θα του κάνει την έρευνα. Η έρευνα της καταλληλότητάς του, γιατί κατάλληλο γονιό ψάχνουμε. Το είπε η κυρία Χριστοφιλοπούλου, γιατί είμαστε υποκριτές. Δεν δίνουμε το δικαίωμα σε έναν άνθρωπο να κάνει την αναδοχή. Γιατί θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν προϋπάρχει αυτό το καθεστώς σε έναν άνθρωπο. Δίνεται η δυνατότητα να κάνει την αναδοχή και με αυτό το νόμο και με τον προηγούμενο. Επομένως, κρίνεται όχι ο σεξουαλικός προσανατολισμός, αλλά η καταλληλότητα σαν γονιό. Η καταλληλότητα σαν γονιό. Επί 3 μήνες. Αν είναι θετική η έκθεση, ανεβαίνει στο ειδικό μητρό υποψηφίων αναδόχων γονέων, που κτηρείται στα κέντρα κοινωνικής προστασίας κτλ. Ή στις περιφέρειες. Το σύστημα θα είναι ενιαίο, θα το φτιάξει η ΔΙΚΑ και θα δοθεί σε όλους, σε όλη την περιφέρεια. Ιδιωτικά ιδρύματα, δημόσια ιδρύματα. Τα πάντα θα έχουν το ίδιο σύστημα. Όταν γίνει αυτό, αμέσως γίνεται η εκπαίδευση του γονιού, του υποψήφιου γονιού. Η εκπαίδευση. Πότε υπήρχε αυτό? Άρα εδώ δεύτερη δικλίδα ασφαλείας, και αν περάσει αυτή την εκπαίδευση ή όχι, τότε μόνο μπαίνει στο Εθνικό Μητρό Υποψηφίων Αναδόχων και Θετών Γονέων. Άρα για πρώτη φορά το κράτος θα ξέρει με την εφαρμογή αυτού του νόμου και πόσα παιδιά υπάρχουν και πόσοι ανάδοχοι και θετοί γονείς υπάρχουν. Για πρώτη φορά. Γιατί δεν ξέραμε μέχρι σήμερα? Γιατί δεν υπάρχει αυτό το σύστημα. Δεν μπορείτε να το στερήσετε αυτό το σύστημα από την ελληνική κοινωνία. Δεν μπορείτε. Διότι είναι το μόνο που πρέπει να υπάρξει σήμερα για να ξέρουν όλοι τι συμβαίνει. Και μετά τι γίνεται? Μετά ο υποψήφιος γονιός βρίσκει ένα παιδί. Το εντοπίζει σε ιδιωτικό ίδρυμα, σε εκκλησιαστικό ίδρυμα, σε δημόσιο ίδρυμα. Το εντοπίζει και λέει θέλω αυτό το παιδί. Τρίτη κοινωνική έρευνα, πάλι με τους ίδιους χρόνους, η οποία λέει αν το τέριασμα του υποψήφιου γονιού το ζευγάρι με το παιδί είναι εντάξει ή δεν είναι εντάξει. 3 συνεχείς έλεγχοι, αγαπητοί συνάδελφοι. 3 συνεχείς έλεγχοι. Για πόσα ζευγάρια ομόφυλα που έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωση και θα τρέξουν να θέλουν παιδί, θα εξαιρέσουμε όλα τα ετερόφυλα? Τα χιλιάδες ετερόφυλα ζευγάρια θα τα εξαιρέσουμε? Αυτό λέτε? Δηλαδή σήμερα τα ζευγάρια που ή ο ένας γονιός που έχει ένα παιδί και θέλει να πάρει άλλο ένα, να το πάρει μόνο για την αναδοχή, αυτό το επιτρέπουμε. Θα εξαιρέσουμε τη μεγάλη δεξαμενή των ετερόφιλων ζευγάριων? Καταδικάζουμε τα νέα παιδιά που σήμερα κάνουν σύμφωνα συμβίωσης να μην μπορούν να πάρουν έναν άνθρωπο? Αυτό είναι η πολιτική μας? Εγώ λέω ότι αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε τις χιλιάδες ετερόφιλα ζευγάρια, γιατί όπως ξέρετε, δεν μπορείς να πεις αυτά τα δέχομαι και τα ομόφυλα δεν τα δέχομαι για λόγους ισότητας και συνταγματικότητας. Πέφτει στα ελληνικά δικαστήρια, πέφτει στα ευρωπαϊκά την άλλη μέρα. Άρα σε αυτό το πραγματικό ερώτημα ας τοποθετηθεί ο καθένας με ειλικρίνεια. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό είναι αλήθεια, κυρία Μάρκου. Δεν κρυφτήκαμε ποτέ. Είναι εδώ ο κύριος Παρασκευόπουλος. Ελπίζω να προηγηθεί και να πει τι εννοούσε και αν σας παγιδεύσαμε, αν σας ανοίξαμε την κερκόπορτα για τα ομόφυλα ζευγάρια κτλ. Με το νόμο της αναδοχής. Και κάτι ακόμη. Μου μιλάτε για πρότυπα. Τι πρότυπα θα πάρει ένα παιδί σε μια ομόφυλη οικογένεια? Ξεχνάτε όμως
ότι στην αναδοχή το παιδί δεν ξεκόφτεται από την οικογένειά του τη φυσική. Είναι υποχρέωση το αναδόχου να βλέπει τη φυσική του οικογένεια, τη φυσική του οικογένεια κάθε φορά, και όχι μόνο δεν ξεκόβεται, αλλά τα πρότυπα τα βλέπει από τη φυσική του οικογένεια. Και μάλιστα να πάσα στιγμή είναι έτοιμο για να ξαναγυρίσει σε αυτήν. Γιατί αυτό είναι το συμφέρον του παιδιού. Βεβαίως. Λοιπόν, για να τα ξανασκεφτούμε από την αρχή. Ένας αχός σηκώθηκε χωρίς λόγο και αφορμή. Και μόλις λοιπόν βρει το παιδί, μόλις γίνει η τρίτη έκθεση, τότε αμέσως είναι έτοιμο στο αρχείο, στο Μητρό των Εγκεκριμένων Αναδοχών, αναρτάται και αμέσως οι υπηρεσίες οι αρμόδιες παρακολουθούν επί 2 με 3 χρόνια την πορεία του παιδιού στο ζευγάρι της αναδοχής. Δεν μου λέτε, γίνεται αυτό στις υιοθεσίες? Στις υιοθεσίες πήρες το παιδί, τελείωσες. Την άλλη μέρα κανείς δεν παρακολουθεί τι συμπεριφορά έχεις. Τελείωσε. Επομένως ο νόμος διασφαλίζει τα πάντα. 3 ελέγχους έχει. 3 επιστημονικούς ελέγχους έχει. Έχει παρακολούθηση μετά. Ακούω όλες τις παρατηρήσεις με πολύ προσοχή και θέλω να πραγματικά να πάμε όλοι βουλή μαζί για ένα νομοσχέδιο που με τις πράξεις του θα δώσει ένα μεγάλο χαμόγελο σε χιλιάδες παιδιά, χιλιάδες οικογένειες. Εγώ δεν επιθυμώ να εκβιάσω τίποτα, ούτε και η κυβέρνησή μου θέλει να περάσει κατά λάθος πράγματα. Με σαφήνεια, στην διαβούλευση υπήρξε το νομοσχέδιο 1 μήνα. Την ώρα που ήταν το νομοσχέδιο στον 1 μήνα με το σύμφωνο συμβίωσης, δεν είχε ψηφιστεί ακόμη η ταυτότητα φύλου. Για πάρτε τις χρονικές περιόδους να δείτε ποιος κοροϊδεύει ποιον. Δεν έχουμε πρόθεση να κοροϊδέψουμε κανέναν εδώ. Πολύ περισσότερο την ελληνική κοινωνία, η οποία αγωνιά. Αγωνιά για αυτό το θέμα. Η αναδοχή είναι μια εναλλακτική πράξη για να πάρεις ένα παιδί και να μείνεις στο ίδρυμα. Δεν είναι υιοθεσία. Βεβαίως, όλο το νομοσχέδιο έχει τις ίδιες διαδικασίες, είτε για αναδοχή, είτε για υιοθεσία. Έτσι που όταν φτάνει στην υιοθεσία, εκκρεμεί η πράξη του δικαστηρίου. Αλλά όλο το υπόλοιπο είναι ενιαίο. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν είναι μόνο για την αναδοχή όλα αυτά που είπα, είναι ενιαία. Όλα τα υπόλοιπα που λέτε, επιμέρους σημεία, είμαστε έτοιμοι να τα συζητήσουμε καλοπροαίρετα. Κανείς όμως σήμερα δεν μπορεί να στερήσει την κοινωνία από κάτι το οποίο το περιμένει διακαώς. Ούτε μπορεί να στερήσει από τις χιλιάδες ετερόφυλα ζευγάρια που σήμερα τα νέα παιδιά κάνουν σύμφωνα συμβίωσης τη δυνατότητα της αναδοχής. Γιατί εξαίρεση των ομόφυλων σημαίνει εξαίρεση και των ετερόφυλων. Αυτόματα. Γιατί θα καταπέσει όλα τα δικαστήρια. Δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς, σαν βουλευτές, δείχνοντας και το δρόμο μπροστά στην κοινωνία. Γιατί η κοινωνία έχει πολλά πράγματα που τα φοβήθηκε. Φοβήθηκε πολλά πράγματα και τον πολιτικό γάμο. Θυμηθείτε τι έγινε με τον πολιτικό γάμο. Θυμηθείτε τι έγινε με τις εκτρώσεις. Θυμηθείτε οτιδήποτε. Αυτό είναι το κράτος που δείχνει κιόλας ένα δρόμο πιο μπροστά. Και τελειώνω λέγοντας τα εξής. Είμαστε έτοιμοι για να βελτιώσουμε ό,τι επιθυμείτε με μεγάλη διάθεση βελτίωσης. 2 χρόνια κάναμε για αυτό το νόμο πράγματι. Πάρα πολύ δύσκολος νόμος. Συνεργαστήκαμε με όλους τους φορείς. Από το Συνήγορο του Παιδιού, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ΜΚΟ, δημόσια ιδρύματα. Ελπίζω πολλά θα είναι αύριο και θα σας τα πούν. Επαγγελματική αναδοχή. Αγαπητοί συνάδελφοι, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε.
Επαγγελματική αναδοχή. Ακούστε με. Ούτε μία μέρα το παιδί δεν πρέπει να μπαίνει στο ίδρυμα. Επαγγελματίες ανάδοχοι ήδη εφαρμόσαμε την πρώτη αγκαλιά. Τι σημαίνει αυτό? Μαζέψαμε τα παιδιά από τα νοσοκομεία, από τα μεευτήρια, με ειδικό πρόγραμμα. Το δίνουμε το παιδί σε επαγγελματία ανάδοχο για βραχία αναδοχή μέχρι να βρεθεί ο κανονικός ανάδοχος ή ο θετός γονιός. Άρα το παιδί δεν θα μπαίνει καν στο ίδρυμα. Δεύτερον, προχθές εγκαινιάσαμε ένα σπίτι στη Βούλα που προβλέπει να μένει το παιδί στο σπίτι του και να μην πηγαίνει ακόμη και το ανάπηρο μες στα ιδρύματα. Είναι αυτό που κάναμε στη Βούλα, το ίδρυμα, το οποίο και με χρήματα του Νιάρχου, γιατί να μην το πω, είναι από τις καλές περιπτώσεις σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου το παιδί, οι γονείς, όταν θέλουν να πάνε διακοπές, τους συμβαίνει κάτι κακό, πρέπει να μπουν για εξετάσεις ή για εγχείρηση, το παιδί το ανάπηρο να μπορεί να πηγαίνει εκεί, να κάνει διακοπές με τα άλλα παιδιά και να το φροντίζουν χωρίς να χρειάζεται να μπει στο ίδρυμα κανονικά. Άρα πάμε, ναι, πάμε για αποϊδρυματοποίηση. Έχετε δίκιο. Πρέπει να κάνουμε και άλλες γενναίες πράξεις για την αποϊδρυματοποίηση. Είμαστε ανοιχτοί. Θέλετε να συνεργαστούμε. Θέλετε να κάνουμε διακομματική βουλή, επιτροπή στη Βουλή. Ό,τι θέλετε. Αλλά τα παιδιά στα ιδρύματα, κάθε μέρα που μένουν, στο καλύτερο ίδρυμα, προσέξτε, εγώ δεν λέω τα κακά, στο καλύτερο ίδρυμα, είναι με βάση όλες πια τις μελέτες, ιδιαίτερα ηλικίες 0 έως 3, καταστροφή νοητική και ψυχολογική. Νοητική και ψυχολογική. Και αυτά προς γιατρούς, επιστήμονες, ψυχολόγους κτλ. Θα έχουμε, ελπίζω, αύριο τη δυνατότητα να τα ακούσουμε και από τους επιστήμονες που έχουμε φωνάξει. Σας ευχαριστώ.